αυτά, τι αφουγκράζεστε από τον κόσμο που έρχεται και σας ακούει? Λόγω πολιτικοποιημένων προσώπων και των ποδηλάτων και της Κικίδη και του Ομιλούντους, σαφώς σε όλη μας τη ζωή τα τραγούδια μας είναι κοινωνικού περιεχομένου. Δεν είναι διασκεδαστικά, είναι ψυχαγωγικά. Είτε μιλούν για τον έρωτα, είτε μιλούν για τις κοινωνικές καταστάσεις, και μάλιστα πόσο περισσότερο τώρα που τα πράγματα βλέπεις ότι οδεύουμε σε ένα κανονικό ξεπούλημα της Ελλάδας και του λαού του ελληνικού, το οποίο είναι μεθοδευμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν αναθέσει αυτοί που το επινόησαν το σχέδιο στους λογιστές τους, που είναι οι κυβερνήσεις. Και συγκεκριμένα και η δική μας κυβέρνηση, η δική μας την περίπτωση, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, ακολουθούν Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία κλπ. Έχουν βραθεί να δουλοποιήσουν όλους τους κατοίκους της γης, να τους κάνουν δούλους, να δουλεύουν με μεροκάματα πείνας μόνο για αυτούς και να καρπούνται όλο το πλουτοπαραγωγικό κέρδος, αγαθό, στην ουσία πίνοντας σάνα και τρώγοντας σάρκες. Τα ρούχα μου παλιώσανε και πέφτουν σαν χρεοκοπημένες κυβερνήσεις. Γέρασα με ένα παιδικό παντελονάκι και το πύριο δεν φάνηκε ακόμη. Σε σφίγγω πιο πολύ γιατί κρυώνω το κορμί μου δρόμος που εκτελούνται δημόσια έργα. Κομπρεσέρα μ' ανοίγουν και με κλείνουν. Έχετε πει μεγάλα τραγούδια του Θοδωράκη, του Μαρκόπουλου, του Μικρούτσικου, του Άσημου και βέβαια δικά σας. Και αναρωτιόμουν αν η εποχή ξαναφωτίζει αυτό το ρεπερτόριο που κάποιοι θεωρούσαν κάποτε ξεπερασμένο. Ποτέ δεν είναι ξεπερασμένο ότι είναι καταρχήν αισθητικά ωραίο. Μπορεί ένα τραγούδι το οποίο είναι στρατευμένο να γράφτηκε για κάποια συγκεκριμένη κατάσταση, πρόσωπο ή γεγονός και αποκλειστικά μόνο γι' αυτό, αλλά αυτό θα είναι σοσιαλιστικός ρεαλισμός, λέγεται στην τέχνη, και έχει αποτύχει. Δεν διαχρονοποιείται. Η τέχνη είναι οικουμενική. Δεν έχει ούτε εδώ ούτε τώρα. Έρχεται από πολύ μακριά και πάει πάντα πολύ μακριά. Εκείνο που καταξιώνει ένα έργο, αν είναι σημαντικό, είναι μόνο το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Αν το κρατάει για όλη του τη ζωή, μέσα στην καρδιά του και μέσα στην ψυχή του και μέσα στο μυαλό του. Ό,τι δηλαδή γίνεται κλασικό είναι σημαντικό. Άρα είναι νωρίς να πούμε τώρα για τα δικά μου τα τραγούδια, αν είναι τόσο σημαντικά. Θα το δείξει ο χρόνος. Γιατί βλέπεις ότι όλα τα σουξέτα κατασκευασμένα, δηλαδή τα επιτηδευμένα και όχι τα αυθεντικά, διαρκούν, ξέρω εγώ, μερικές μέρες και μετά τα ξεχνούμε. Απλώς μας κάνουν εντύπωση από το περιτύλιγμα που είναι γυαλιστερό. Τα παιδικά μας όνειρα θα σας εξφερδονήσω, με χρώματα και μουσικές θα σας τα τραγουδήσω. Παλιέ μου φίλε γνώριμε συμμαθητή, τα μόνα απόψε που βρεθήκαμε σας δίνω τη σφαίρα. Θυμόμουν ένα από τα πολύ γνωστά τραγούδια που λέτε και αναρωτιόμουν αν έχουμε ακόμα περιθώριο στέλνοντας χαιρετίσματα στην εξουσία να ονειρευτούμε. Και τα παιδιά που ονειρεύονται, τα παιδιά που δεν τρώνε τη φόλα, τα παιδιά που τα θέλουν όλα, και τα χαιρετίσματα στην εξουσία σαφώς έγιναν διαχρονικά, μάλιστα και τα δύο τώρα είναι πάνω από 30 χρόνια το καθένα. Βέβαια, τα τραγούδια αυτά, λόγω της αυθεντικότητάς τους, χρησιμοποιήθηκαν σε αγώνες διεκδικήσεων, σε εξεγέρσεις και δεν επελέχθηκαν τυχαία. Η αγανάκτηση που ξεχύθηκε πέρυσι στην πλατεία Συντάγματος έγινε ένα ρεύμα στο οποίο συμμετείχατε κι εσείς. Φέτος όμως... Και τώρα συμμετέχω. Εγώ θα έλεγα η αγανάκτηση των πλέον εξεγερμένων. Έτσι είναι συνδυτική πράξη. Πάω να διαδηλώσω την αντίθεσή μου με αυτό συγκεκριμένα που συμβαίνει. Αυτό είναι συνειδητή εξέγερση.
Φέτος όμως αγανακτισμένοι δήλωσαν ακόμα και οι υπουργοί της κυβέρνησης, όπως ο κύριος Χρυσοχοΐδης για παράδειγμα. Γι' αυτό τι σκέφτεστε? Μην με μπλέξει με πρόσωπα. Σου είπα ότι αυτά τα πρόσωπα τα οποία έχουν ψηφίσει το μνημόνιο είναι διορισμένοι λογιστές του Διεθνούς Κεφαλαίου. Ετοιμάζεται ένα δίσκο με τον Οδυσσέα Ιωάννου και με... Στους στίχους. Και με πολλούς νέους συνθέτες που τους επιλέξατε με ένα πρωτότυπο τρόπο. Θα μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Ναι, κάποια στιγμή εκεί που συζητούσαμε πώς να τα κάνω αυτά τα τραγούδια, γιατί είχαμε ήδη τους στίχους με τον Οδυσσέα, έπεσε μια ιδέα. Μήπως, ρε παιδί μου, να δώσουμε ένα βήμα σε νέους ανθρώπους που δεν έχουν άλλο τρόπο να πλησιάσουν, ξέρω εγώ, τα μουσικά πράγματα. Εν ώψη της νέας σύμβασης και του PSI, ποιο τραγούδι θα αφιερώνατε στους αρχιτέκτονες των μνημονίων? Θα τους θύμιζα δύο ανάλογες περιπτώσεις της ελληνικής ιστορίας μέσα από τραγούδια που έγιναν. Το ένα πάει πιο παλιά ακόμα, πηγαίνει στο 1821 και μιλάω για τον Καραϊσκάκη, τον Νίκο του Καλογερόπουλου, και το άλλο πιο μετά, το 1893, στο «Δυστυχώς επιτοχεύσαμε» του Χαρλάου Τρικούπη, όπου το τραγούδι αυτό το έγραψα όταν ήμουν στην πλατεία, πάνω στους στίχους του Γεωργίου Σουρή. «Ο Ελλάς ηρώων χώρα, τη γαϊδάρα ζουγάζεις τώρα». Έτσι έλεγε τότε Σουρής, μα είναι σαν να το λέει και τώρα. Και στη γενιά της μεταπολίτευσης ποιο τραγούδι θα αφιερώνατε? Τι να σου πω, πουλάκι μου, είναι δυστυχώς λίγοι ακόμα που συνεχίζουν, αλλά οι πιο πολλοί βάλθηκαν να αναρχηθούν στην κλίμακα της, με τις Samsonite στο χέρι και τα έγραφα, στην κλίμακα των εταιριών που τους εκμεταλλεύονται ήδη και δεν το έχουν πάρει είδηση, γιατί έχουν πάρει καινούργιο αυτοκίνητο ακριβό. Βεντσερέμος τραγουδούσε ο Άσημος. Βεντσερέμος. Όχι, από τη μεριά μας δεν πρέπει να μπαίνει ποτέ το ερωτηματικό. Πρέπει να μπαίνει πάρα το θαυμαστικό.